Η αλήθεια είναι από τις κινητοποίησεις που κάνουμε το προηγούμενο διάστημα, πιέσαμε την κυβέρνηση και έταξε τα 300 ευρώ προκαταβολή όσον αφορά τις ζημιές στα σπυροδοειδή πριν το Πάσχα. Εμείς είμαστε επιφυλακτικοί και από τότε και πόσο μάλλον τώρα, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια εβδομάδα πριν το Πάσχα. Ούτως ή άλλως οι προθεσμοί ήταν μέχρι το Πάσχα. Δεν σημαίνει ότι τα λεφτά θα μπαίνουν μέχρι το Πάσχα. Θα μπορούσε πολύ πιο νωρίτερα. Είναι ένα θέμα καταρχήν αν θα δουν τα λεφτά μέχρι το Πάσχα. Είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και συντονιζόμαστε. Θα δούμε, έχουμε άλλη μια εβδομάδα προθεσμία. Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι την προκαταβολή εμείς τη ζητήσαμε και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι θα τη δώσει. Στη λογική να έχουμε άμεσα ρευστό ώστε να μπορούμε να καλλιεργήσουμε, να κάνουμε τα ρεντίσματα και να ρίξουμε λιπάσματα για να μπορούμε να έχουμε μια καλή παραγωγή την επόμενη χρονιά. Η αλήθεια είναι σήμερα που είναι ο μήνας 15 του μήνας, ήδη έχει περάσει πάρα πολύ το διάστημα ώστε να ρίξουμε λιπάσματα. Που σημαίνει ότι τα λεφτά δεν δόθηκαν τη στιγμή που έπρεπε. Αυτό δηλαδή ζητούσε ο αγροτικός κόσμος της εργολίδας, να δοθούν τα λεφτά εγκαίρως ώστε να μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Άρα, αν δεν δοθούν ούτως ή άλλως τα λεφτά, είναι ήδη αργά και τα λεφτά που θα δοθούν. Θα είναι δηλαδή όχι δωροάδρων, δεν θα κάνουν τη δουλειά που πραγματικά χρειαζόμαστε την άμεση αποζημίωση ώστε να μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Και από εκεί πέρα κρατάμε πάρα πολύ με τις επιφυλάξεις μας, αν τελικά θα δοθούν μέχρι το Πάσχα. Από εκεί πέρα δίνουμε στην κυβέρνηση μια εβδομάδα ακόμα προθεσμία και θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα, γιατί θα είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση, γιατί ήδη το ανακοίνωσε ότι μέχρι το Πάσχα θα δουν τα λεφτά και θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα για πραγματικά και να αποζημιωθούμε, αλλά και να δούμε και την επόμενη χρονιά, γιατί το ξαναείπα πάλι, εφόσον τα λοιπάσματα που είναι το κύριο για να μπορούμε να μια καλή παραγωγή δεν θα πέσουν στο έγκυρο χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει επιπτώσει στην παραγωγή, τη μελλοντική για την επόμενη χρονιά. Τώρα τα λοιπάσματα, οι τιμές τους και αυτά, τι γίνεται, υπάρχουν λοιπάσματα και σε τι τιμές έχουν φτάσει? Κοιτάξτε, τα λοιπάσματα από το Σεπτέμβρη υπάρχει ένα ράλι ανόδου όπως και σε μια σειρά προϊόντα. Ειδικά όμως στα λοιπάσματα μιλάμε σε μια τάξη ακόμα και 200% αύξηση. Όχι διπλασιασμό, τριπλασιασμό ουσιαστικά. Που πραγματικά δυσκολεύει πάρα πολύ και με τις ζημίες που έχουν γίνει και τα μεγάλα κόστη παραγωγής που υπάρχει, κατά πόσο μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Και ζητήσαμε και την κυβέρνηση, πέρα από την κατάργηση του ΦΠΑ και ενίσχυση στα λοιπάσματα που η κυβέρνηση αποφάσισε να μην τα δώσει. Ενώ σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάρθει αποφάσεις και έχουν δοθεί έστω κάποια χρήματα για να μπορούμε να μειωθεί λίγο το κόστος παραγωγής, σήμερα στη χώρα μας δεν ισχύει τίποτα τέτοιο, και πέρα από αυτό και το ζήτημα του πολέμου που πραγματικά έχει αυξήσει πάρα πολύ τα λοιπάσματα. Άρα μιλάμε δηλαδή και με τους γεωπόνους που μιλάμε, κάθε εβδομάδα έχετε νέο τιμολόγιο. Νέα αύξηση, όπως και μια σειρά προϊόντα. Που σημαίνει ότι πραγματικά είναι δυσβάθμιστο το κόστος και με το ρεύμα και με τα υπόλοιπα και με τις ζημίες που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Το λέγαμε και από το Γενάρη, ότι πραγματικά θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και εγκατάλειψη αρκετών περιβολιών στο νομό. Που θα φανεί το επόμενο διάστημα και από τη νέα χρονιά δηλαδή, και η εγκατάλειψη, και θα φανεί, πώς το λένε, και στην τοπική κοινωνία της εργολίδας, στα μαγαζιά, τα μικρά, κατά πόσο θα μπορούν οι αγρότες που ένα μεγάλο ποσοστό του τζίρου γίνεται στο νομό μας. Τα ψέματα που λέει η κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Σταϊκούρας, ότι προσφέρουμε μόνο το 3% στο ΑΕΠ, είναι ψέματα, γιατί από το αγροτικό προϊόν μια σειρά κλάδη όπως συσκευαστήρια, εργαζόμενοι που δουλεύουν σε συσκευαστήρια, μεταποιητές, γεωπόνοι, δυνατά άλλο, σημαίνει ότι το ΑΕΠ είναι πάρα πολύ μεγάλο.